Το Περιφερειακό Συμβούλιο τάχθηκε κατά της βιομηχανικής ανάπτυξης των αιωλικών σταθμών παραγωγής ενέργειας μεγάλης ισχύως σε περιοχές φυσικού κάλους, χωρίς την κατάθεση της περιφέρειας, των δήμων, των κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών. Στην εισήγηση, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση για την υποβολή πρόταση προς το Υπουργείο, προτείνει τα εξής. Η αδειοδότηση έργων αιωλικών σταθμών παραγωγής ενέργειας να γίνεται εκτός του δικτύου Natura 2000. Η αδειοδότηση των έργων να γίνεται μόνο με τη συγκατάσταση των τοπικών κοινωνιών. Η διαδικασία αδειοδότησης νέων έργων να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του νέου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Χωροταξίας, όπου θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλα τα κριτήρια τεχνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-οικονομικής υφής. Να γίνουν αδειοδοτήσεις κατά προτεραιότητα σε οικολογικά υποβαθμισμένες περιοχές περιφέρειας, σε εγκύτητα με το δικό δίκτυο, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τοπία υψηλής αισθητικής, πολιτιστικής, ιστορικής ή άλλης αξίας. Να ληφθεί μέρημνα για σοβαρά αντισταθμιστικά μέτρα με τη σημαντική μείωση των λογαριασμών του ρεύματος στους κατοίκους του Δήμου, Δήμων όπου εγκαθίστανται οι σταθμοί αυτοί. Αρνητική ήταν επίσης η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία 4 αιωλικών πάρκων στο όρος Λάκμος, Περιστέρι, των Δήμων Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Αλεξάνδρου Καχρημάνη, επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής. Ότι δεν έχουν ερωτηθεί τοπικές κοινωνίες, είναι γιγαντιαίο για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλοιώνει το τοπίο και δεν λαμβάνει υπόψη παραγωγικές δραστηριότητες, η χωροθέτηση γίνεται σε περιοχές που προκαλούν αισθητικά ζητήματα, προβλήματα και άλλες δραστηριότητες και απαιτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις. Το αιωλικό πάρκο που ήδη λειτουργεί στα όρια του Δήμου Μετσόβου με τρεις ανεμογεννήτριες είναι μικρό. Για το αιωλικό πάρκο Ασπροποτάμου Ανηλίου Τζουμέρκων, του οποίου η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει υποβληθεί το 2014, είχε εκφραστεί γραπτά με αντιρρήσεις, όπως το ίδιο είχε συμβεί και από πλευράς Θεσσαλίας, γιατί η κατασκευή θα κατέστρεφε το μοναδικό αλπικό τοπίο. Το προτινόμενο αιωλικό πάρκο καταστρέφει στην πραγματικότητα την περιοχή του Περιστερίου. Δεν είναι μόνο η εγκατάσταση των ανεμογεννητρίων που αλλάζει τη φυσιογνωμία, αλλά και το αναγκαίο οδικό δίκτυο και οι πλατείες για τις ανεμογεννήτριες. Η αρχική άδεια ήταν ένα πολύ μικρό αιωλικό πάρκο 7 ανεμογεννητριών, ενώ τώρα προβλέπονται 29. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα στη μελέτη που δημιουργούν περαιτέρω προβληματισμούς, όπως ότι τα στοιχεία για το αιωλικό δυναμικό, όπως επισημαίνει η υπηρεσία, προέρχονται από τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Για τα κλιματολογικά στοιχεία αναφέρεται στην Εύβοια και για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, επικαλείται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να γίνει είναι η ανάπτυξη μεγάλων αιωλικών πάρκων σε τόπους ιδιαίτερης φυσικής, οικολογικής, πολιτιστικής αξίας που δεν συνάδει και με το όραμα της περιφέρειας Υπήρου, όπως αυτό εκφράζεται και στη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Να θυμίσουμε ότι το μοντέλο της Υπήρου στηρίζεται σε τρεις κέριους πυλώνες, τον πρωτογενή τομέα και τον τομέα μεταποίησης για ποιοτικά τοπικά προϊόντα με διεθνή προοπτική εξαγωγών, την βιομηχανία της εμπειρίας συμπεριλαμβάνοντας τον τουρισμό και τον πολιτισμό αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής, τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την κοινωνία μέσω της καινοτομίας και των σύγχρονων τεχνολογιών με επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σήμερα υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι τοπικές κοινωνίες αναπτύσσονται συνδυάζοντας την κτηνοτροπία, δασοκομεία, μεταποίηση, τα τοπικά προϊόντα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον οικοτουρισμό. Υπάρχουν και άλλες περιοχές με επίκεντρο το τοπίο τους, ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι η βαριά τους βιομηχανία. Και τέλος υπάρχουν άλλες περιοχές που στηρίζουν την αναπτυξιακή τους προοπτική στο τοπίο, στην άγρια φυσική τους ομορφιά και στον ανερχόμενο οικοτουρισμό και οι οποίοι κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν πλήρως σε περίπτωση που τους στερήσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Συμπερασματικά, η θέση μας είναι ότι η βιομηχανική ανάπτυξη των αιωλικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο μέγεθος που προγραμματίζεται να γίνει γενικά στην Ήπειρο, χωρίς τη συγκατάθεση της περιφέρειας, των Δήμων, των τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών, είναι ανεπίτρεπτη. Με βάση όλα τα παραπάνω, η πρόταση που προτείνω να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνει τα εξής. Πρώτον, η αδειοδότηση των ΑΣΠΙΕ να γίνεται εκτός του δικτύου Natura, δηλαδή φύση 2000. Δεύτερον, η αδειοδότηση των έργων ΑΣΠΕ να γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών είτε της περιφέρειας, των Δήμων και των κοινοτήτων. Τρίτον, η διαδικασία αδειοδότησης νέων έργων ΑΣΠΕ
να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση του νέου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού χωροταξίας των ΑΣΠΕ, όπου θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα κριτήρια τεχνικής, περιβαλλοντολογικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-οικονομικής υφής, να γίνουν αδειοδοτήσεις ΑΣΠΕ κατά προτεραιότητα σε περιοχές υποβαθμισμένες και στις οποίες όμως να περιοχές που μπορεί να υπάρχει σήμερα οδικό δίκτυο, οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τοπία υψηλής αισθητικής, πολιτιστικής, ιστορικής ή άλλες αξίες που δεν απειλούν την τοπική οικονομία. Και δεν μπορεί τώρα σε υψόμετρο 2.100 να λες ότι εγώ θα βάλω γεννήτρια 100 μέτρα. Να ληφθούν μέρημνα για σοβαρά αντισταθμιστικά μέτρα με τη σημαντική μείωση των λογαριασμών του ρεύματος στους κατοίκους του Δήμου ή των Δήμων όπου εγκαθίστανται οι ΑΣΠΕ. Τις δικές σου τοποθετήσεις και σκέψεις για το θέμα παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, ενώ από τη συγκεκριμένη συζήτηση απουσίαζε, όπως είχε ανακοινώσει, ο επικεφαλής της παράταξης Ορίζοντες Υπήρου. Συνειδητοποίηση του προβλήματος της αδειοδότησης στην Ήπειρο. Είναι γεγονός με βάση την ΡΑΕ ότι δεν θα μείνει κορυφή στα Γιάννενα, στη Θεσπρωτεία, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, παντού. Ειδικά στα Γιάννενα και στην Άρτα που έχουμε και τις ψηλότερες κορφές. Μπορεί να ανακοπεί τη στιγμή που μπορεί το Υπουργείο να υπογράψει τέτοιες άδειες χωρίς καν να λάβει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών. Θα ανοίξω όμως λίγο περισσότερο την κουβέντα, συνάδελφοι. Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Είναι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από το νερό και είναι και τα φωτοβολταϊκά. Για να ξεκαθαρίσουμε εμείς από θέσεις αρχής, αγωνιζόμαστε ενάντια στην εγκατάσταση ιδιωτικών αιωλικών πάρκων που σχεδιάζονται και λειτουργούν με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος και όχι τις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες του τομέα της ενέργειας. Αν και δύσκολη και βαρετή από ένα σημείο και πέρα, θα πρέπει να επαναλάβω τη συζήτηση ότι η θέση μας αυτή δεν προκύπτει από μια άκρητη αποδοχή του δημοσίου τομέα που προϋπήρχε, δηλαδή της δημόσιας ΔΕΗ. Αντίθετα, εμείς ασκούσαμε τη μόνη ουσιαστική κριτική για τον ρόλο της και τη λειτουργία της. Κι όμως ο συμβατός τρόπος ενέργειας αυξάνεται και αυτός. Γιατί υπάρχει μειονέκτημα από τις ανεμογεννήτριες. Γιατί οι ανεμογεννήτριες από 365 μέρες ούτε 100 δεν αποδίδουν. Γιατί τις άλλες ανάλογα με τη ροή του αέρα και άλλες συνθήκες δεν αποδίδουν ενέργεια. Άρα λοιπόν χρειάζεται να υπάρχει και η συμβατή παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα είπε ο κ. Περιφερειάρχης ότι 69 μεγαλοεπενδυτέ, δεν ξέρουμε καν τι είναι αυτοί, κατέθεσαν άδεια για να πάρουν. Πέσαν σαν τα όρνια. Και η υδροελεκτρική είναι η πράσινη ενέργεια, είναι η φυσική ενέργεια προς το περιβάλλον, που δεν το καταστρέφουν όπως η παράδειγμα η εξόδου του Λιγνίτη. Αλλά θα πρέπει να γίνεται με κανόνες. Επιπροκειμένου λοιπόν, όχι άκρητο ναι σε περιοχές Natura. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης, αδειοδότησης ή εγκατάστασης περίπου 20.000 ανεμογεννήτριες σε πάνω από 1.500 σημεία στη χώρα. Ήδη ως χώρα έχουμε δεσμευτεί για μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ηλεκτροπαραγωγή με στόχο το 32% έως το 2030. Τέλος, η δική τους παρέμβαση έκαναν και εκπρόσωποι της Πανυπηρωτικής που παρακολούθησαν και συνδέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς ως γνωστό δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου. Απλά θα πρέπει να πούμε ότι η παρούσα διοίκηση, ανεξάρτητα και πέρα από την πούλησή της να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, είναι υποχρεωμένη να θέσει υπόψη σας την απόφαση τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που αφορά το θέμα και εκφράζει τη βούληση ομόφωνα της Γενικής Συνέλευσης στην αντίθεση της εγκατάστασης των αιωλικών πάρκων στην Ήπειρο.